Σελίδα 814. Σελίδα 814, συνέχεια το μάθημά μας στο βιβλίο του Αμός και από το σίγμα ταφ κεφάλαιο, με τη χάρη του Χριστού μας. Ουέις τους αμεριμνούντας εν Σιών και πεπιθώντας επί το όρος της Σαμαρίας τα διαφημιζόμενα ως έξοχα μεταξύ των εθνών και στα οποία ήλθεν ο οίκος Ισραήλ. Διάβητε εις Χαλνέ και ιδέτε, και εκείθεν διέλθετε εις Εμάθ την Μεγάλην. Έπειτα κατάβητε εις την Γάθ των Φιλιστέων. Είναι αυτε καλύτερε παρά τα βασίλεια ταύτα ή το όριον αυτών μεγαλύτερον παρά το όριον σας. Ήτινες θέτετε μακράν την κακήν ημέραν και φέρετε πλησίον την καθέδραν της αρπαγής. Ήτινες πλαγιάζετε επί κλίνας ελεφαντίνας και εξαπλώνεστε επί τα στρωμνά σας και τρώγετε τα αρνία εκ του πυμνίου και τους μόσχους εκ μέσω της αγγέλης. Ήτινες ψάλετε εν τη φωνή της λύρας, εφευρίσκεται σε αυτούς όργανα μουσικής καθώς ο Δαβίδ, ήτινες πίνετε τον ίνων με φιάλας και χρίεστε με τα εξαίρετα μοίρα, δια δε των συντριμών του Ιωσήφ δεν θλίβεστε. Δια τούτο τώρα ούτι θέλου συνυπάγεις εχμαλωσίαν μετά των πρώτων εχμαλωτηθισωμένων και η αγαλίαση των εξυπλωμένων εν το συμποσίο θέλει αφαιρεθεί. Κύριος ο Θεός όμως εισε αυτόν. Κύριος ο Θεός των δυνάμεων λέγει: «Εγώ βδελίτω με την έπαρση του Ιακώβ και εμίσησα τα παλάτια αυτού, δια τούτο θέλω παραδώσει την πόλη και το πλήρωμα αυτής. Και 10 άνθρωποι αν αναπολυφθώσει εν μία οικία θέλουσι αποθάνει. Και ο σηκώνων έκαστον αυτόν θείωση οκαίων αυτών, δια να εκβάλει τα οστά εκ του οίκου, θέλει πει προς τον ευρισκόμενο εις τα οντότερα της οικίας, είναι της έτοιμε τα σου, και αυτός θέλει πει ουχή. Τότε θέλει πει σιώπα, διότι δεν είναι πλέον καιρός να αναφέρομεν το όνομα του Κυρίου. Διότι ιδού ο Κύριος προστάτη και θέλει πατάξει, ιδού ο Κύριος προστάτη και θέλει πατάξει τον οίκον των μέγαν με συντριμμούς και τον οίκον των μικρών με διαρρήξεις. Δύναται να τρέξω συν η ήπη επί βράχων, δύναται τις να ρωτριώσει εκεί με βοάς. Εσείς όμως μεταστρέψατε την κρίσινη σχολήν και τον καρπόν της δικαιοσύνης σε αψύνθιον. Σείς οι εφρενόμενοι εις μηδαμινά, οι λέγοντες δεν αποκτήσαμεν σε αυτούς δόξαν δια της δυνάμεως ημών. Αλλά ιδού εγώ θέλω επαναστήσει έθνος εναντίον σας οίκου Ισραήλ, λέγει Κύριος ο Θεός των δυνάμεων, και θέλω σας καταθλίψει από εισόδου εμάθεως του ποταμού της ερήμου. Ούτως έδειξεν σε με ο Κύριος ο Θεός, και ιδού εμόρφωσεν ακρίδας εν τη αρχή της βλαστήσεως του δευτέρου χόρτου, και ιδού ήτο δεύτερος χόρτος μετά των θερισμών του βασιλέως. Και ότε τελείωσαν ατρόγος των χόρτων της γης, τότε είπα: Κύριε Θεέ γενού ηλαιους, δέομαι, τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθης τούτο, δε θέλει γίνει, λέγει Κύριος. Ούτως έδειξεν σε με Κύριος ο Θεός, και ιδού Κύριος ο Θεός καλεί εις δίκην διαπυρός. Το πυρ κατέφαγε την άμβυσον την μεγάλην και κατέφαγε και μέρος της γης. Τότε είπα: Κύριε Θεέ, παύσον δέομαι, τι θέλει αναστήσει τον Ιακώβ, διότι είναι ο λιγοστός. Ο Κύριος μετεμελήθες τούτο και τούτο δε θέλει γίνει, λέγει Κύριος ο Θεός. Ούτως έδειξε σε μέ. Ιδού ο Κύριος ίστατο επιτύχου εκτισμένου με στάθμην έχων εν τη χειρή αυτού στάθμην. Και είπε Κύριος προς εμέ: Τι βλέπεις εσύ, Αμός? Και είπα: στάθμην. Τότε είπε ο Κύριος: ιδού, εγώ θέλω βάλει στάθμην εις το μέσον του λαού μου Ισραήλ. Δεν θέλω πλέον παρατρέξει αυτόν του λοιπού. Και η βομή του Ισαάκ θέλω συνερημωθεί και τα γιαστήρια του Ισραήλ θέλω συναφανιστεί και θέλω σηκωθεί εναντίον του οίκου Ροβοάμ εν Ρομφαία. Τότε Αμασίας ο ιερεύς Βεθήλεξ απέστειλε προς Ιεροβοάμ το βασιλέα του Ισραήλ λέγον: ο Αμός συνόμος εναντίον σου εν μέσω του οίκου Ισραήλ. Ο τόπος δε δύναται να υποφέρει πάντα στους λόγους αυτού. Διότι ούτω λέγει ο Αμός: ο Ιεροβοάμ θέλει τελευθύσει δια Ρομφαίας. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού. Τότε είπε ο Αμασίας προς τον Αμός: ο Σίο βλέπον είπαγε φύγε εις την γη Ιούδα και εκεί τρώγε άρτον και εκεί προφήτευε. Εν δε τη Βεθήλ μη προφητεύσεις πλέον, διότι είναι αγιαστήριον του βασιλέως και είναι οίκος του βασιλείου.
Και απεκρίθη όμως και είπε προς τον Αμασίαν: «Δεν ήμουν εγώ προφήτης, ούτε Υιός προφήτου εγώ, αλλά ήμουν βοσκός και συνάζων σικάμινα. Και ο Κύριος με έλαβε απόπισεν του πυμνίου και είπε Κύριος προς εμέ, είπαγε προφήτευσον εις το λαό μου Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουε το λόγο του Κυρίου. Συλλέγεις μη προφήτευε κατά του Ισραήλ και μη στάλαζε λόγων κατά του οίκου Ισαάκ. Για τούτο το λέγει Κύριος. Η γενή σου θελείστε πόρνη εν τη πόλη και η ίσου και θυγατέρα σου θελούσι πέση διαρομφέας και η γη σου θέλει μεριστή διασχηνίων και εσύ θέλεις τελευτήσει εν γεία καθάρτο. Ο δε Ισραήλ βεβαίως θέλει φερθεί εχμάλωτος εκ της γης αυτού. Αμήν». Συνεχίζει λοιπόν ο απεσταλμένος του Κυρίου προς το λαό Ισραήλ, ο Αμός, την προφητεία του, το λόγο του Θεού όπως ο Θεός τον έδωσε. Και περιγράφει μέσα από το λόγο του Θεού την κατάσταση του λαού Ισραήλ, αλλά ιδιαιτέρως την αιτία και τις αιτίες όπου και για ποιο λόγο η προφητεία αυτή είναι προφητεία κρίσης και ακόμη και εκδήλωση οργής του Θεού. Βλέπει λοιπόν έπαρση ο Θεός τον Ιακώβ. Και αποτέλεσμα της υπερηφάνειας και της έπαρσης είναι εις μεν τη Σιών να κατοικούνε αμέριμνοι ο λαός του Ιούδα, αμέριμνοι. Εις δε το όρος της Σαμάριας που διαφημίζονται και τα δύο, και η Σιών και η Σαμάρια, ως έξοχοι τόποι να κατοικούν πεπιθώτες επί το όρος της Σαμάριας. Να το επαναλάβουμε λίγο, γιατί αδελφοί αγαπητοί είναι κάτι που δεν ήταν μόνο για την εποχή εκείνη, αλλά είναι κάτι που σε μας μπορεί να παρουσιαστεί και να μας ταλαιπωρήσει. Μέσα στην Εκκλησία δεν είμαστε αμέριμνοι. Μέσα στην Εκκλησία του Χριστού δεν λέμε επειδή πηγαίνω στην Εκκλησία όλα θα πάνε καλά. Καθόλου μάλιστα. Ακόμη και αν θεωρούμε, και το λέω με εισαγωγικά γιατί δεν το εννοούμε, ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την Εκκλησία που μας πρόσθεσε ο Χριστός και όλα πάνε καλά, πάλι τούτο δεν μας δίνει το δικαίωμα με υπερηφάνεια να θαρούμε και να μεριμνούμε λόγω του ότι ο Θεός ευλογεί την Εκκλησία. Αν την ευλογεί. Και όσο την ευλογεί. Ή από το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει ορθή διδασκαλία, αν έχει και όσο έχει, ή από το γεγονός ότι η Εκκλησία έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ενεργεί ο Θεός ανάμεσά μας, θεραπεύοντας, βαφτίζοντας με Πνεύμα Άγιο, με χαρίσματα Πνεύματος Αγίου και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Εκεί που η καρδιά μας κινδυνεύει είναι να υπερηφανευθούμε όχι για αυτά τα οποία κάνουμε εμείς, αλλά για αυτά που κάνει ο Θεός. Βεβαίως ούτε και για αυτά που κάνει ο Θεός μπορούμε να υπερηφανευτούμε και ούτε και για αυτά που κάνουμε εμείς μπορούμε να υπερηφανευτούμε, γιατί όλα παρακυρίου είναι. Αλλά ιδιαιτέρως είναι πολύ επικίνδυνο να μεριμνούμε εκ του γεγονότος ότι ερχόμαστε σε μια θεωρητικά, να το πούμε, καλή εκκλησία και μας ευλογεί ο Θεός. Δεν μας εξασφαλίζει τίποτα. Θυμηθείτε τι λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν θα κλείσει πόρτα, πολλοί θα φωνάζουνε «Κύριε, Κύριε, άνοιξε εις ημάς, εν το όνομα της σου προφητεύσαμε, εν το όνομα της σου εξεβάλαμε δαιμόνια και εν το όνομα της σου κάναμε θαύματα πολλά». Γιατί αυτά δεν τα κάνουν οι άνθρωποι, αυτά τα κάνει ο Χριστός. Οι άνθρωποι έχουν άλλες υποχρεώσεις να κάνουν. Και τι είναι, λέει, καλόν ενώπιον του Θεού? Είναι να είσαι δίκαιος, να περπατάς ταπεινά με τον Κύριο, να παραμένεις πιστός, ήσυχος, φρόνιμος και να αγαπάς έλεος, αγάπη. Δηλαδή τα βασικά χαρακτηριστικά του χριστιανού που απαιτούνται είναι πίστης, ελπής και αγάπη. Αυτά μένουν. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Χωρίς αγάπη προς όλους τους ανθρώπους κανείς δεν πάει στον ουρανό, έστω και αν έχει βρει χάρη και του έχει δώσει ο Θεός όλα τα χαρίσματα. Χωρίς πίστη κανείς δεν μπορεί να ευαρεστήσει τον Κύριο. Αδύνατο είναι τι να ευαρεστήσει τον Κύριο ανευπίστεως. Και χωρίς ελπίδα δεν μπορεί να ευλογηθεί ο άνθρωπος. Εάν η ελπίδα του δεν είναι ο Χριστός και μόνο ο Χριστός, δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευλογηθεί. Δεν γίνεται να ευλογηθεί. Άρα λοιπόν
Αυτά ίσως εν Χριστώ, εν Κυρίω που θα μπορούσαμε να καυχόμεθα, είναι για το δικό μας το έργο, για το δικό μας το φορτίο, ότι μένουμε στην πίστη, ότι περπατάμε στον δρόμο που μας έχει οδηγήσει ο Θεός και ότι συνεχίζουμε μέχρι τώρα να αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό. Αλλά να υπερηφανευόμαστε για αυτά που κάνει ο Χριστός ανάμεσά μας είναι άκρος επικίνδυνο, ή να καυχόμεθα, αν όχι υπερηφανευόμεθα, είναι άκρος επικίνδυνο και μπορεί να δημιουργήσει και μεγάλες απώλειες μέσα στην οικογένειά μας, στην ψυχή μας και στην εκκλησία μας. Ουέ λοιπόν εις όσους αμεριμνούνε και εμπιστεύονται και χαίρονται και καυχόνται δια το όρος των Σιών, που το οποίο πράγματι διαφημίζεται μεταξύ των εθνών και στα οποία ήλθαν ο οίκος Ισραήλ. Πράγματι οι άλλοι ας λένε, εμείς να μην καυχόμεθα. Λέει ο άλλος, ας λέει καλά για σένα, το στόμα το δικό σου μην λέει καλά για σένα. Άσε τον άλλον να λέει και εσύ μείνε ταπεινός. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές έχουν ακουστεί να καυχόμεθα για την Εκκλησία, να καυχόμεθα για την Ορθοτόμηση, να καυχόμεθα για την παρουσία του Θεού. Και μπορεί να μην έχουν ακουστεί, αλλά αυτή η καύχηση να υπάρχει και μέσα στην καρδιά μας. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού να μας πει ότι αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι παγίδα. Η καύχησή μας σε Χριστό είναι στον αγώνα το δικό μας. Με τη βοήθεια του Θεού και τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το αποτέλεσμα της έπαρσης αυτής, το αποτέλεσμα της αμεριμνησίας και, και του θάρρους μας επάνω στο Λόγο του Θεού, στη Σαμάρια, όπως λέει εδώ ο Λόγος του Θεού, ήταν να οι άνθρωποι αυτοί να πέφτουν σε λάθη σοβαρά. Πρώτον, να θέτουν μακριά, ας μην μιλάνε τα κοριτσάκια πίσω σας παρακαλώ καθόλου όμως, οι άνθρωποι να θέτουν, σας παρακαλώ πολύ να μην ξαναμιλήσουμε, οι άνθρωποι να θέτουν μακριά την ημέρα της κρίσεως του Κυρίου. Μακριά τη θέτουνε. Δεν έρχεται η κρίση του Θεού, κάτσεντε. Περίμενε, δεν έρχεται η μέρα του Κυρίου, έχουμε καιρό ακόμη. Περίμενε, μην βιάζεσαι να λες πότε θα, και πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Δεν είναι καλό αυτό να λέμε πότε και πώς θα ενεργήσει ο Θεός. Όπως θέλει θα ενεργήσει ο Θεός. Και ιδίως απαγορεύεται να προσδιορίζουμε την ημέρα του Κυρίου. Οι χρόνοι και οι καιροί δεν ανήκουν σε μας. Ούτε έρχεται τώρα, ούτε έρχεται τον άλλο μήνα, ούτε έρχεται σε 100 χρόνια. Απαγορεύεται αυτό. Αλλά γιατί, αδελφοί αγαπητοί, το λέμε? Γιατί εμπιστευόμεθα ότι έχουμε αποκάλυψη. Καυχόμεθα ότι τα ξέρουμε όλα. Και όταν καυχάται κάποιος που τα ξέρει όλα, προχωράει και βγαίνει έξω από τα όρια. Θέτεται, λέει, μακράν την ημέρα του Κυρίου. Ή φέρνετε πλησίον, το αποτέλεσμα, φέρνετε κοντά την ημέρα της αρπαγής σας. Όχι της αρπαγής της Εκκλησίας, της απάτες σας, της αδικίες σας. Βραδύνει ο Κύριος να έρθει και δέρουμε τους δούλους και τους δούλες, τους συνδουλούς μας. Έτσι είναι ο πονηρός ο δούλος. Βραδύνει να έρθει ο Κύριος και τρώει με τους ενασωτεία. Δεν λογαριάζει καθόλου, δεν έχει το Θεό και δεν έχει καθόλου φόβο Θεού. Είναι βέβαιον ότι ο Λόγος του Θεού δεν είναι για τότε, δεν είναι δια το καιρό εκείνο. Λόγος του Θεού είναι προς διδασκαλία, επανόρθωση, παιδεία για να καταντήσει ο άνθρωπος του Θεού τέλειος ενώπιον του Θεού. Και όταν ο άνθρωπος αρχίζει και μακραίνει την ημέρα του Κυρίου, πλαγιάζει επί κλίνας ελεφαντίνας, τον ενδιαφέρει πια η καλοπέρασή του, η ευημερία του, τρώει τα αρνιά του πυμνίου και τα μοσχαράκια της αγέλης, ψέλνει με λύρες προς το Θεό και εφευρίσκει για τον εαυτό του και όργανα και νομίζει ότι είναι τόσο ωραία και τόσο καλά όπως ο Δαβίδ. Αυτή είναι η καύχηση. Μοιάζουμε με το Δαβίδ, λέγανε αυτοί. Και εμείς όταν πέφτουμε σε αυτό το λάθος, τι λέμε? Μοιάζουμε με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Ας το πούνε άλλοι. Εμείς εκείνο το οποίο λέμε είναι βόηθα μας Κύριε να μοιάσουμε. Βόηθα μας να περπατήσουμε καλά. Βόηθα μας να στεκόμαστε μέχρι το τέλος καλά. Αν αρχίζουμε και λέμε ίδιοι είμαστε, το προχωράω λίγο περισσότερο, πάει, το χάσαμε το τρένο.
Μπήκαμε πια σε άλλα χωράφια, σε ξένα χωράφια, σε χωράφια έπαρσης, ψεύδους, θανάτου. Αυτές είναι συνέπειες. Συνέπειες της αμεριμνησίας και του θάρρους των επάνω στην Σαμάρια ή στη Σιών. Και συνεχίζει ακόμη περισσότερο πια η ασωτεία. Πίνουνε τον ίνον με φιάλες, λίγο κρασάκι, λίγο ίνον που λέει ο Λόγος του Θεού, αλλά με φιάλες. Πάει ο φόβος του Θεού. Και χρίεστε με εξαίρετα μοίρα. Και πια, όπως λέει στην Καινή Διαθήκη ο Λόγος του Θεού, με ενδυμασίες πολυτελείς, και ενδιαφέρεται πια ο άνθρωπος, η κοπελίτσα να έχει μια φούστα αντί μια ή δυο να έχει δέκα, και τρελαίνε το πατέρας και η μητέρα να δουλεύει, και μετά από τη φούστα θα πάρει και το παντελόνι, και μετά από το παντελόνι. Χάνεται το παιχνίδι. Πήραμε λάθος δρόμο. Και ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, την ευθύνη την έχουν οι γονείς περισσότερο. Οι γονείς. Προσπαθούν να φτιάξουν τα παιδιά τους έτσι πως τα παιδιά τους θέλουν. Δεν ακούμε τα παιδιά μας. Το Χριστό θα ακούμε. Και σας παρακαλώ να μην είμαστε όχι μόνο πέραν των δυνατοτήτων μας, αλλά να μην είμαστε και σπάταλοι. Στα παιδιά έχουμε διδασκαλία να δώσουμε. Και η διδασκαλία που έχουμε να δώσουμε είναι να διαβάζουν το Λόγο του Θεού. Βεβαίως το κάνει η Εκκλησία, το κάνει η νεολαία, αλλά το μεγαλύτερο ρόλο το παίζουν οι γονείς. Εάν χάνονται τα παιδιά σας, οι γονείς φταίνε. Και πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Οι γονείς που έχουν μάθει τα παιδιά τους από μωρά να ντύνονται απλά με τις φουστάρες τους τα κοριτσάκια, τα παιδάκια φρόνημα, και έχουν μάθει από μικρά παιδιά δύο βασικά πράγματα, και ιδίως για τους νέους το λέω γονείς, γιατί οι μεγάλοι πάει το χάσανε το τρένο αν δεν περπατήσαν έτσι. Αν δεν έχουν μάθει να προσεύχονται κάθε βράδυ οικογενειακά. Πατέρας πρώτα να προσεύχεται, μάθουν τα παιδιά να προσεύχονται. Η μάνα να μάθει μάνα να προσεύχεται. Όλα τα παιδιά με βάση την ηλικία, πρώτον, δεύτερον, τρίτο παιδί. Και να μάθουν τα παιδιά τους να διαβάζουν το Λόγο του Θεού κάθε μέρα, τα χάσατε τα παιδιά σας. Θα ψάχνετε να τα βρείτε και θα τα βρίσκετε στα δισκοτέκ. Οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά με παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Από εκεί και πέρα θα αρχίσει ένας ανταγωνισμός, ποιο παιδί είναι πιο καλό, ποιο παιδί είναι πιο όμορφο, και αν φοράει αυτό Nike, και αν φοράει αυτό φούστα, και αν φοράει... Το χάσατε το παιχνίδι. Και μέσα στο Λόγο του Θεού διατηρούμε την αυστηρότητα του Λόγου του Θεού, που δεν είναι αυστηρότητα, είναι υπακοή. Για να μην θρηνούμε μετά, αλλά να δοξάζουμε για τη χάρη που κάνει ο Θεός. Από μικρά τα παιδιά, στο Λόγο του Θεού και στην προσευχή. Από μικρά τα παιδιά δεν θα μάθουν σε πολυτέλειες. Έχεις ένα φουστανάκι, πάρε ένα δεύτερο. Έχεις ένα παντελονάκι, μια μπλουζίτσα, ένα ποκαμισάκι, πάρε και δεύτερο, όχι πέντε. Μπορεί να έχεις λεφτά, εσύ να πάρεις 25. Αλλά αν το πάρεις πιο πολλά θα το χαλάσεις το παιδί σου. Το σημαντικότερο όμως όλων αυτών είναι το δικό μας το παράδειγμα. Εάν η μάνα έχει 25 φουστάνια στην τουλάπα, το κορίτσάκι της θα θέλει 35. Και αν ο πατέρας έχει 15 κουστούμια στον τουλάπι, το αγοράκι του θα θέλει 45. Και με τα λόγια μας, αλλά ιδιαίτερως με το παράδειγμά μας. Και το ξαναλέω, οι μικροί γονείς προσέξτε. Οι μεγάλοι, ό,τι κάναμε, κάναμε. Αν τα κάναμε καλά, δόξα στο Θεό. Αν δεν τα κάναμε καλά, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά να προσευχόμαστε, μας και κάνει επέμβαση και διόρθωση ο Θεός. Γιατί μέχρι τα 12 μπορείς να το κυβερνήσεις το παιδί σου. Κάποτε ήταν μεγαλύτερη ηλικία. Ήταν 15, 16, 17, 18. Τώρα όμως μες στον κόσμο αυτό γίνεται χαμός. Συμμαθήτριες, συμμαθητές, φροντιστήρια, γείτονες, μην πάμε για ξαδέλφια κλπ. Οι γονείς πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Γιατί θα θρηνήσουνε. Και μετά δεν διορθώνονται τα πράγματα εύκολα. Μέχρι τα 12, κάποτε ήταν πιο μεγάλη ηλικία. Μέχρι τα 12 μπορείς να τα κυβερνήσεις, μπορείς να τα διατάξεις, μπορείς να τα προχωρήσεις, μπορείς να τα μάθεις. Μετά τα 12 μόνο να προσεύχεσαι μπορείς. Δεν μαζεύεται μετά το παιδί.
Χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά που ξέρουν να προσεύχονται, μικρά μιλάω. Είναι δύο παιδιά, δεν θέλω να λέω ονόματα, που είχαν έρθει σπίτι μου και λέω για κάτσα τώρα να προσευχηθούμε. Έλα εδώ να προσευχηθούμε, φέρε μια προσευχή εσύ. Τέλεια προσευχή. Μικρό παιδί. 7, 8, 9, 10. Φέρε εσύ μια προσευχή στο άλλο το παιδί, μικρό, πιο μικρό ακόμη. Τέλεια προσευχή. Λέω ο Χριστός να ευλογήσει τους γονείς. Χριστός να τους ευλογήσει. Έτσι περισσότερο. Έρχονται μια άλλη οικογένεια, φέρνει μια προσευχή, δεν μπορούσε να προσευχηθεί η μάνα. Φέρνει μια προσευχή, αδερφούλα μου. Δεν μπορώ. Δεν έχει μάθει να προσεύχεται. Αν δεν έχεις μάθει εσύ να προσεύχεσαι, πώς θα μάθει το παιδί σου να προσεύχεται? Αν δεν έχεις μάθει εσύ να διαβάζεις το λόγο του Θεού, πώς θα μάθει το παιδί σου να διαβάζει το λόγο του Θεού? Και έπειτα, ό,τι πάθαμε. Ό,τι πάθαμε, να μην τα παθαίναμε. Αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να είμαστε μέσα στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι οι γονείς μεγαλώνουν τα παιδιά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, το εννοεί. Εκεί μη φοβάσαι τίποτα. Τα παιδιά σου θα πάνε άριστα. Και στο σχολείο θα πάνε άριστα και στη ζωή τους θα πάνε άριστα και ιδιαιτέρως στη Βασιλεία του Θεού θα πάνε άριστα. Άριστα θα πάνε. Και εμείς τώρα διαβάζουμε και τι θα κάνουμε? Δεν κάνουμε διάλειμμα. Όταν κάνουμε διάλειμμα, τι κάνουμε? Το κάνουμε διάλειμμα, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, προσευχόμαστε, ερχόμαστε εκκλησία, εκμεταλλευόμαστε τον καιρό γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Δεν είναι το διάλειμμα να πάμε μια βόλτα, πάμε μια βόλτα στην εκκλησία. Δεν φεύγουμε από την εκκλησία. Να ξέρετε ότι ο άνθρωπος που έχει μάθει να μένει στην εκκλησία, μικρός, θα περάσουν και τα βαθιά του γεράματα και δεν θα λείπει από την εκκλησία. Δεν θα λείψει. Αλλά όλα εξαρτώνται από τις μανάδες. Δεν το λέω για κάφιεση, αλλά εγώ ήμουν 3,5 χρόνια στο Αίγιο μόνος μου και η Άννα δεν έλειψε με 4 παιδιά χωρίς αυτοκίνητο. Από την εκκλησία ούτε μία μέρα. Και θαύμαζα και ευχαριστούσα το Θεό. Και όταν δεν είχε νεολαία, γιατί τότε δεν είχε νεολαία για τα παιδιά, τα έπαιρνε κάθε Σάββατο και τα πήγαινε στον Πειραιά που είχε νεολαία. Είναι θυσία για τη μάνα. Βέβαια εκεί που δυσκολεύονται λίγο τα πράγματα όταν η μάνα είναι εργαζόμενη. Όταν η μάνα είναι εργαζόμενη, τα πράγματα δυσκολεύονται. Εκεί χρειάζεται πολλαπλάσια φροντίδα και προσπάθεια της μάνας. Το μωράκι βάλτε το μες στο δωμάτιο σας παρακαλώ. Όταν κλαίνουν τα μωράκια ιδιαίτερα σας παρακαλώ μην τα αφήνετε έξω. Γιατί οι άλλοι έρχονται να ακούσουν το Λόγο του Θεού, ενοχλούνται. Μέσα στο δωματιάκι και θα είναι εντάξει. Ή πάρτε στην αγκαλίτσα σας. Δόξα τω Θεώ. Όταν εργάζεται η μητέρα, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Αλλά βρίσκει πιο πολύ χάρη από το Θεό. Και πού είναι πιο δύσκολα τα πράγματα? Θα σας πω. Γιατί τα παιδιά είναι ελεύθερα. Δουλεύει ο πατέρας, δουλεύει η μάνα, τα παιδιά είναι μόνα τους. Και τώρα πρέπει να είναι ο Χριστός μαζί τους. Πιο πολύ διάβασμα. Πιο πολύ προσευχή. Πιο πολύ στα πράγματα του Θεού. Με μεγαλύτερη αυστηρότητα. Με μεγαλύτερη προσπάθεια. Και θα βρει χάρη από το Θεό. Όσες μανάδες δουλεύουν και είναι έτσι στο Λόγο του Θεού, τα παιδιά τους είναι διαμάντια. Έχουν μάθει και διαβάζουν μόνα τους. Χωρίς φροντιστήρια, χωρίς βοήθειες. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η Εκκλησία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά τη βασική ευθύνη την έχουμε εμείς οι γονείς. Από τον άμβονα λέγονται όλα. Κατηδίαν με τα παιδιά και με τους γονείς, από τη νεολαία, από τους πρεσβυτέρους, από όλους λέγονται όλα. Αλλά η Εκκλησία είναι για 2-3 ώρες. Και όχι κάθε μέρα. Και όχι κάθε μέρα. Τις άλλες ώρες. Σε άλλες ώρες είναι η μάνα. Τώρα το καλοκαίρι, το μπάνιο, δεν πάει με μπικίνι. Γιατί να έχει μπικίνι το παιδί? Στο σχολείο δεν πάει με παντελόνια. Γιατί δεν πάει με παντελόνια? Στην εκκλησία δεν φοράει. Στην εκκλησία δεν φοράει, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό. Η εκκλησία είναι 3 ώρες. Δεν αγοράζουμε. Εμείς στο σπίτι μας από πριν πιστέψω, άθλιος είμαι, για παράδειγμα απλό το λέω, αλλά δεν είμαι μόνο εγώ, για να μην πω για άλλους και τους κολακεύσω δεν θέλω. Πολύ καλούς αδερφούς. Όταν η Άννα δεν φοράει ποτέ φούστα και δεν ήθελα να φοράει ποτέ φούστα.
πριν έρθουμε στον Χριστό. Μόλις μπήκαμε και μάθαμε ότι είναι ευδέλιγμα στα μάτια του Θεού, τέλειωσε. Τέλειωσε. Τα παιδιά λέει πώς θα πάνε με φούστες. Πηγαίνανε με φούστες και τους κάνανε και κήρυγμα. Και κήρυγμα τους κάνανε. Είχαν βγάλει καινούργια μόδα. Μόνο φούστες. Και ερχόντουσαν μετά και οι συμμαθήτριές τους με φούστες στο σχολείο. Βρίσκει χάρη το παιδί. Ποιος δεν βρίσκει χάρη? Το φοβισμένος πατέρας. Ο δειλός πατέρας και η δειλή μάνα δεν βρίσκει χάρη από το Θεό. Γιατί το παιδί καταλαβαίνει το φόβο του πατέρα. Και τι θα κάνει το παιδί μου? Θα είναι αντικοινωνικό και θα είναι, τι θα είναι? Ευλογημένο θα είναι. Ευλογημένο θα είναι. Αντικοινωνικό θα είναι. Ευλογημένο θα είναι. Και ο πατέρας βέβαια έχει ευθύνη, γιατί είναι η κεφαλή του σπιτιού, αλλά ιδιαίτερα η μάνα μεγαλύτερη, γιατί είναι οικοφύλακας. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο Θεός και με το λόγο του Θεού δεν παίζουμε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θα θερήσεις. Σπέρνεις τη σάρκα, πεντελονάκια, μπικινάκια, διασκεδασούλες, φουστάνι πρώτο, δεύτερο, 21ο και μάρκα και τέτοιο και από εκείνο και από τ' άλλο, θα είμαστε κόσμοι και όμορφοι θα είμαστε και καλοκτενισμένοι και φτιαγμένοι και... αλλά τώρα γιατί αφήνεις και βάφει το μάτι? Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει? Τώρα που δεν βάφει το μάτι, σε λίγο θα βάφει και τα αυτή. Όλα θα τα βάφει μετά. Λίγο κάνει, το παιδί μετά προχωράει. Δεν θα ξεχάσω. Η Άννα όταν πρωτοπιστέψαμε, είχε, γιατί τώρα το διόρθωσε ο Χριστός και ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό, είχε ένα αποσημάδι εδώ το φρύδι της και ήταν κομμένο, είχε ένα κενό. Και από τότε που τη γνώρισα, και τη γνώρισα από πολύ μικρή, μου γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είχε ένα μολύβι πάντα μαζί της και κάθε τόσο τάκ και τράβαγε μια γραμμή για να μην φαίνεται το κενό. Μπήκαμε στην εκκλησία, τα έβγαλε όλα, το μολύβι έμεινε. Και μάλιστα εκ των υστέρων το κατάλαβα, το είχε και κρυφό. Μια μέρα λοιπόν είχαμε πάει στο Αίγιο, μέναμε στο ξενοδοχείο και είχε αφήσει τα πράγματα εκεί στο ξενοδοχείο. Πάει η Χριστινούλα, τότε θα ήταν το 85, γεννήθηκε, πότε γεννήθηκε, το 78, άρα ήταν 7 χρόνια. Πάει η Χριστινούλα και βλέπει το μολύβι. Παίρνει λοιπόν το μολύβι, το παίρνει, πάει στη μάνα της, λέει: «Χριστιανή είσαι εσύ, μαμά?» Κοιτάξτε όμως τι είχε μάθει το παιδί. «Μαμά, πες μου, αγριεμένη, εσύ είσαι χριστιανή?» Η Άννα το κατάλαβε. Και λέει: «Γιατί, Χριστιανούλα μου, και αυτό τι είναι?» Τέρμα, η Άννα δεν το ξαναπήρε, το εξαφάνισε. Μετά μας διδάσκουν τα παιδιά μας. Και πόσα παιδιά δεν μας διδάσκουν και δεν διδάσκουν και το σχολείο τους. Και διδάσκουν για τον κόσμο. Διδάσκουν πια. Γιατί? Γιατί έχει εμπεδωθεί. Δεν είναι φοβίτσα. Το λέω με ένταση. Δεν είναι δειλός ο πατέρας. Είναι παλικάρι. Έχει δύναμη πίστεως. Δεν φοβάται το Ευαγγέλιο του Χριστού, γιατί ο Χριστός είναι μαζί του. Δεν είναι φοβιτσιάρα, τρομοκρατημένη μάνα. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Ευλογία θα γίνει. Ευλογία θα γίνει. Ο Θεός να μας δίνει, αδελφοί αγαπητοί, σοφία και σύνεση, γιατί τα χρόνια περνάνε. Περνάνε τα χρόνια. Και ο Κύριος μακροθυμεί. Και εμείς θέλουμε να δούμε τα παιδιά μας στην αρπαγή της Εκκλησίας. Δεν θέλουμε να τα δούμε να γυρίζουν έξω στον κόσμο. Θέλουμε να τα δούμε στην αρπαγή της Εκκλησίας. Γι' αυτό θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Και δεν είναι να διαβάζουμε ψυχολογίες και βιβλία για να δούμε πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας. Έχουμε το Λόγο του Θεού. Έχουμε την προσευχή. Έχουμε βοηθό το Χριστό. Είναι φίλος μας. Θα μας βοηθήσει σε όλα. Και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στα κοριτσάκια, είναι και στα αγοράκια. Τα αγοράκια έχουν απαιτήσεις. Θέλω, λέει, εκείνο το Nike με τον αέρα και τέτοιο που κάνει 200 ευρώ. Πήγαινε από εδώ, ευρώ, θες 200 ευρώ παπούτσι. Πάρε εκεί πέρα με 15-20 ευρώ και κάνει τη δουλειά σου. Δεν θέλω να πω ότι εμείς όταν είμαστε μικροί περπατάγαμε ξυπόλοιτοι, γιατί τώρα έχουν αλλάξει τα χρόνια. Και δεν λογαριάζω τα παλιά, λογαριάζω τα καινούργια. Αλλά δεν θα τους κάνουμε το χατήρι. Το Λόγο του Θεού θα κάνουμε.
Έτσι θα περπατάμε και έτσι θα βλέπουμε τα καλά αποτελέσματα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μέσα στο Λόγο του Θεού και μέσα στην οικογένειά μας. Γι' αυτό λέει, επειδή δεν θλίβεστε για το συντριμμό του Ιωσήφ, επειδή κάμε όλα αυτά δεν θλίβεστε. Και είναι φοβερό να μην στενοχωριόμαστε για το μέλλον που εξασφαλίζουμε στα παιδιά μας. Να στενοχωριόμαστε, λογαριάζουμε. Ο χριστιανός έχει καλό μέλλον αν μένει στο Λόγο του Θεού. Αν δεν μένει στο Λόγο του Θεού, έχει τραγικό μέλλον. Τραγικό, άθλιο. Τώρα βέβαια, αν κάναμε λάθη, γιατί όλοι έχουμε κάνει, ευχαριστούμε το Θεό γιατί ο Χριστός διορθώνει τα λάθη μας. Αλλά για να διορθώσει τα λάθη μας, πρέπει να τα συνειδητοποιήσουμε τα λάθη μας, να μετανοήσουμε ενώπιον του Χριστού, όχι ενώπιον των ανθρώπων. Δεν θα πάω εγώ τώρα στο λάθος που κάνει η γυναίκα μου να τη δείρω ή να τη μαλώσω, ή στο λάθος που κάνω εγώ να έρθει η γυναίκα μου και να μην μου μιλάει. Αλλά θα σταθώ μπροστά στο Θεό και θα πω: γυναίκα, έκανα λάθος, πάμε να ζητήσω συγχώρεση από το Θεό. Το ομολογώ, έκανα λάθος. Δεν το φρόντισα, δεν το σκέφτηκα καλά. Θα ταπεινωθώ ενώπιον του Θεού και ενώπιον της γυναίκας μου και το ίδιο η γυναίκα μου. Θα ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού και ενώπιον του άντρα. Θα πει: έκανα λάθος. Δεν το σκέφτηκα, έκανα λάθος. Πάμε μαζί, και έχει πολύ μεγάλη σημασία, μαζί εν το ονόματι του Ιησού Χριστού να ζητήσουμε συγχώρεση από το Θεό. Γιατί κανένας γονιός δεν κάνει μόνος του λάθος. Όταν εγώ κάνω λάθος, έρχεται η Άννα και μου λέει: τι κάνεις εκεί? Και όταν η Άννα κάνει λάθος, κάνω, λέω: τι κάνεις εκεί? Εάν κάνει ένας από τους δυο λάθος, ο άλλος το ανέχεται και έχει την ίδια ευθύνη, την ίδια συμμετοχή. Πάμε και μετανοούμε: Κύριε, συγχώρεσέ μας. Δεν φροντίσαμε έτσι, όχι όσο, γιατί μπορεί να φροντίζουμε πολύ περισσότερο, αλλά όχι έτσι όπως πρέπει, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Αυτό έχει σημασία, να φροντίζουμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και αυτό ισχύει στην οικογένεια και αυτό ισχύει και στην Εκκλησία. Και να ξέρετε, οι πρεσβύτεροι όλοι έχουμε μεγάλες ευθύνες ενώπιον του Θεού. Οι διάκονοι, μεγάλες ευθύνες ενώπιον του Θεού. Οι παλιοί αδελφοί που έχουν κύρος από τα χρόνια τους, από τη σοφία τους, έχουν μεγάλη ευθύνη ενώπιον του Θεού. Αν βλέπουν και δεν μιλάνε, γίνονται συμμέτοχοι. Δεν λέω να συμμετέχουν σε άλλες αμαρτίες, αλλά μην μιλάνε. Βέβαια, δεν τσακωνόμαστε και θα κρίνουμε ένας τον άλλον και θα κατακρίνουμε, αλλά θα προσευχόμαστε και θα διορθώνουμε ο ένας τον άλλον, γιατί ο Θεός μας έθεσε φύλακα του αδερφού μας. Αλλά την μεγάλη ευθύνη στην πραγματικότητα την έχουν οι πρεσβύτεροι. Οι πρεσβύτεροι έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Τα μάτια τους ανοιχτά να φροντίζουν, να προσέχουν, να προσεύχονται, να διορθώνουν με ταπείνωση, με χάρη να διορθώνουν, να συμβουλεύουν, να προτρέπουν. Γιατί τα πράγματα δεν θα πάνε καλά και ξέρετε που κατάτησε ο Ισραήλ. Όμως εν ο Θεός εισε αυτόν λέγον: εγώ βδελίτομαι την έπαρση του Ιακώβ. Τι βδελίτομαι την έπαρση του Ιακώβ? Τέλειωσε. Ξέρετε τι θα πει βδελίτομαι? Τι συχάθηκα. Φοβερό, Θεέ μου, φύλαξέ μας. Συχάθηκα πια αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορώ να τους βλέπω, δεν μπορώ να τους ακούω, δεν μπορώ να τους καταλαβαίνω. Τους συχάθηκα αυτούς τους ανθρώπους. Βδελίτομαι, εμίσησα τα παλάτια τους και τις καλοπεράσεις τους και τις φιλοδοξίες τους και τις επιδείξεις τους. Εμίσησα, γι' αυτό θα τους παραδώσω εις εχμαλωσία. Και η εχμαλωσία δεν είναι αστεία πράγματα. Εχμαλωτίζεται από τον κόσμο, εχμαλωτίζεται από τον διάβολο, εχμαλωτίζεται από τις επιθυμίες, εχμαλωτίζεται. Ο Θεός να φυλάει τις εχμαλωσίες. Θα τους παραδώσω, λέει ο Θεός, εγώ σε εχμαλωσία. Και η οικογένεια που είχε 10 θα μείνει ένας. Φοβερό δεν είναι, αδερφοί? Ένας θα μείνει. Θα ψάχνεις να τους βρεις και δεν βρίσκεις κανέναν. Οικογένεια που ήταν όλοι στον Χριστό φύγανε. Γιατί? Γιατί δεν πρόσεξε πρώτον, ή κατόπιν δεν μετενόησε και δεν επέστρεψε στο Θεό, ο Θεός να διορθώσει, γιατί ο Θεός διορθώνει τα λάθη μας.
Σας το έχω ξαναπεί και το λέω και το λέω λόγος του Θεού, γι' αυτό και το φωνάζω. Διορθώνει τα λάθη μας ο Θεός. Όλα τα λάθη μας τα διορθώνει. Δεν αρκεί να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό και να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό. Δεν υπάρχει κάτι που στο Θεό αδύνατον. Και δεν υπάρχει κάτι που ο Θεός του το ζητάς και δεν θα το κάνει. Τους χρόνους και τους καιρούς δεν τους ξέρουμε. Αλλά εφόσον το ζητάς θα το κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι δυνατός, είναι παντοδύναμος. Όλα τα κάνει. Αλληλούια. Και ακούστε και τι, ένα ωραίο παράδειγμα που φέρνει ο Λόγος του Θεού. 10 εδάφιο. «Και ο σηκώνων έκαστον αυτών συγγενείς ή ο καίων αυτών, δια να εκβάλει τα οστά εκ του οίκου, θέλει πει προς τον ευρωσκόμενον εις τα ενδότερα της οικίας, είναι της έτοιμε τα σου». Και αυτός θα πει ούτε ένας. Τότε θα πει σιώπα, δεν είναι πλέον καιρός να αναφέρουμε το όνομα του Κυρίου. Τι να πούμε τώρα, χάνεις και την παρουσία σου. Τι να ομολογήσεις τώρα όταν η οικογένεια πάει δεξιά και αριστερά. Γυναίκα από εδώ, τα παιδιά από εκεί, ή γυναίκα, ο άντρας από εδώ, τα παιδιά από εκεί. Ασυνοθεί, τι να πεις πια. Τι να τους πεις, ελάτε στον Χριστό να γίνετε σαν και εμένα. Άχριστος πια ο χριστιανός. Τον αχριστεύει ο διάβολος. Γιατί ήταν αμέριμνος στη Σιών. Και γιατί εμπιστευότανε και όλη του η ελπίδα ήταν στη Σαμάρια. Και αυτό του δεν είχε δημιουργήσει υπερηφάνεια και έκανε ό,τι ήθελε πια. Δηλαδή δεν είχε φόβο Θεού. Δεν πρόσεχε τι λέει ο Θεός. Άκουγε και δεν εκτελούσε. Άκουγε και σκανδαλιζότανε. Άκουγε τα λόγια του Θεού και τον ενοχλούσανε. Όμως αδελφοί αγαπητοί, εμείς θα ακούμε τα λόγια του Θεού και θα ταπεινωνόμαστε και θα υποτασσόμεθα και θα πράττουμε. Δεν θα εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών όποιος λέει Κύριε, Κύριε. Τέλειωσε. Το ότι έρχεσαι, προσεύχεσαι, το ότι λες Κύριε, Κύριε, το ότι γονατίζεις, το ότι πληρώνεσαι με πνευμάγιο, το ότι κηρύττεις, το ότι δεν σε πάει στη βασιλεία των ουρανών. Πάει, τέλειωσε, δεν σε πάει. Στη βασιλεία των ουρανών θα σε πάει εφόσον ακούς και πράττεις το θέλημα του Θεού. Ακούς τα λόγια του Θεού που εκφράζουν το θέλημα του Θεού και το πράττεις. Αυτό θα σε πάει στον ουρανό. Και δεν κάνει εξαιρέσεις. Δεν κάνει. Κάνει χάρη ο Θεός, χατήρια δεν κάνει. Κάνει χάρη σε αυτόν που μετανοεί και επιστρέφει και ταπεινώνεται. Χατήρια δεν κάνει. Μέσον δεν βάζεις. Μεσίτης είναι ο Χριστός, αλλά στον πιστεύοντα και στον υπακούοντα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Και έρχεται τώρα ο Θεός με παράπονο να ρωτήσει το λαό Ισραήλ. Μπορούν οι ήπιοι να τρέξουν σε βράχο? Παίρνεις ποτέ ένα άλογο, το καβαλάς και πας στα βράχια και τρέχεις, θα κρεμοτσακιστείς. Έχεις λογική. Έχεις σοφία. Έχεις γνώση. Έχεις επίγνωση. Η λογική λέει ότι το άλογο πάνω στα βράχια θα τσακιστεί μαζί με τον αναβάτη. Δεν γίνεται να τρέξουμε πάνω στα βράχια. Παίρνεις το άλογο και πού το πας? Το πας στα λιβάδια. Εκεί είναι το άλογο για να τρέχει. Και τρέχει και δεν το σταματάει κανείς. Δεν παίρνεις δηλαδή αυτά τα, δεν μπερδεύεις τα πράγματα. Έχω ένα ωραίο άλογο και το πάω όπου θέλω. Δεν πάει όπου θέλεις. Θα πας όπου μπορεί να πάει. Μπορείς να αρωτριάσεις σε βράχους με βόδια? Δεν γίνεται. Τα βόδια δεν μπορούν να αρωτριάζουν, το χωράφι αρωτριάζουν. Πάλι έχεις λογική. Τα βράχια δεν οργώνονται. Εάν έχεις λογική σε αυτά τα απλά πράγματα, ότι κάθε ένα πάει στη θέση του και δεν κάνεις ό,τι θέλεις αλλά κάνεις ό,τι γίνεται, τότε πως μπέρδεψες και μετέστρεψες τη δικαιοσύνη του Θεού σε πικρία? Ακούς τη δικαιοσύνη του Θεού και πικραίνει την καρδιά σου. Γιατί? Δεν έπρεπε να χαίρεται η καρδιά σου ακούγοντας τη δικαιοσύνη του Θεού? Μα με ελέγχει ο Θεός. Δόξα να έχει ο Θεός. Ο Θεός λέει ότι καλό είναι να σε ελέγχει ο δίκαιος, πόσο μάλλον ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Μα για να μας ελέγξει ο Θεός ερχόμαστε στην Εκκλησία. Για τις πολλά πτεωμενά πάντες. Και ακούμε το Λόγο του Θεού για να διορθωθούμε.
για να μετανοήσουμε, για να επιστρέψουμε στο Χριστό. Αμήν, αδερφοί. Αυτό ερχόμαστε. Δεν επιμένουμε στα λάθη μας. Κάναμε το λάθος, ένα πολλά. Αλλά δεν επιμένουμε στα λάθη μας. Τα ακούμε, τα κάναμε, τα ακούμε. Στενοχωριόμαστε, μετανοούμε, πάμε στο Θεό και λέμε: Κύριε, τα έκανα μουσκεμα. Και καλό είναι κάθε μέρα να το λες αυτό. Κάθε μέρα να λες: Χριστέ μου, έκανα λάθη. Και αν τα έχεις καταλάβει και τα θυμάσαι, να του τα λες και του Κυρίου. Και να δεις πως την άλλη μέρα θα τα έχει διορθώσει. Για δοκίμασέ το, να δεις πως τα διορθώνει όλα. Όλα τα διορθώνει. Αλλά αν πηγαίνεις με υπερηφάνεια και λες: Είμαι εγωισμό ή είμαι σκληρή καρδιά, ότι καλά τα έκανα, τίποτα δεν θα διορθωθεί. Και χειρότερα μάλλον θα γίνονται. Πώς μπέρδεψες τον καρπό της δικαιοσύνης με αψύνθια. Πώς τα μπερδεύεις. Πώς τον καρπό της δικαιοσύνης που σπείρεται εν ειρήνη υπό των ειρηνοποιών, εσύ τον καρπό αυτό της δικαιοσύνης τον κάνεις αψύνθιον, τον κάνεις πίκρα. Δηλαδή ακούς το λόγο του Θεού και πικραίνεσαι. Λες το λόγο του Θεού για να τους πικράνεις. Γιατί? Γιατί ο λόγος του Θεού είναι για να διορθώσει. Δεν είναι για να καταστρέψει. Και θέλω να πω παραδείγματα πάνω σε αυτά, γιατί να μην πέφτουμε σε αυτά τα λάθη τα οποία είναι τόσο σοβαρά. Βλέπεις μια αδερφή ότι δεν είναι, έχει αδυναμία. Πας να την ελέγξεις και να τη μαλώσεις. Προσευχηθείς. Με γλυκύτητα θα το πεις. Δεν μπορούμε μέσα στην εκκλησία να πικραίνουμε τα αδέρφια μας για οποιοδήποτε λόγο. Μπαίνεις σε ένα σπίτι και το αναστατώνεις. Γιατί μεταφέρεις πίκρες, μεταφέρεις παράπονα, μεταφέρεις γκρίνιες, κακολογείς. Γιατί? Ούτε θα πικραινόμαστε από το λόγο του Θεού αλλά θα τον δοξάζουμε, αλλά ούτε και θα πικραίνουμε το ονόματι του Ιησού Χριστού κανέναν. Χαρά θα δίνουμε. Μόνο χαρά. Και όταν υπάρχει και θέμα ελέγχου, ιδιαίτερα ως πρεσβυτέρους, με πολύ αγάπη και πιο πολύ ταπείνωση. Όχι για να τον ταλαιπωρήσεις, για να διορθωθεί, να σώσει την ψυχή του. Δεν είναι να βαράμε, να δέρνουμε, να ανεβαίνουμε στον άμανα και λέμε αυτός έκανε εκείνο, αυτός έκανε το άλλο και εσύ γιατί το κάνεις αυτό, ή να πηγαίνουμε σπίτι μας και να λέμε δεν τρέπεται και αυτός τι έκανε, δεν τρέπεται εκείνο. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δεν είμαστε εμείς κριτές ζώντων και νεκρών. Εμείς το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να προσευχόμεθα μεσίτες, αν μου επιτρέπεται η έκφραση. Να προσευχόμεθα για τους αδερφούς μας. Να προσευχόμεθα και να διορθώνουμε τα ελείποντα. Με αγάπη και ταπείνωση. Για να βρίσκουμε χάρη από το Θεό και να έχει καλά αποτελέσματα. Σεις λοιπόν, και συνεχίζει, που εφρέμνεστε εις τα μηδαμινά. Ματαιόδοξος πια ο χριστιανός. Άνθρωπος άχριστος τελείως. Χαίρεται επειδή πήρε καινούργια γραβάτα. Είδες όμως τι ωραία που είναι. Πολύ ωραία. Είναι και ιταλική και έχει και... Πώς έχουν οι γραβάτες. Δεν ξέρω. Τη βλέπεις τη γραβάτα που έχω. Και έχω κι άλλες 165 στο δωμάτιο στο σπίτι. Παιδάκι μου. Και χαίρεται με τα μηδαμινά. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί αγαπητοί. Ο Θεός να μας φυλάει. Ακούτε όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού. Σεις που εφραίνεστε εις τα μηδαμινά και λέγετε ότι εμείς αποκτήσαμε στον εαυτό μας δόξα δια της δυνάμεώς μας. Και ποια είναι η δόξα? Ένα σπίτι τριόροφο. Ωραία, δόξα. Ένα αυτοκίνητο Mercedes, σιγά τη δόξα. Ό,τι έχεις ο Θεός το έχει δώσει και δόξα στο Θεό και κάνει και καλή χρήση. Αν έχεις μεγάλες αποθήκες, δόξα σε το Θεό. Μην πιάνεις πιο μεγάλες όμως για να φυλάξεις τα υπάρχοντά σου, είσαι έτοιμα μακράν, σαν τον άφρονα τον πλούσιο, ο οποίος δεν λογάριασε καθόλου το Θεό. Θα τολμούσα να πω τον ευλόγησε ο Θεός και δεν το λογαριάσει καθόλου. Τι θα κάνω τώρα τα γεννήματά μου όλα αυτά, τα δικά μου τα γεννήματα. Το βρήκα, θα κάνω πιο μεγάλες αποθήκες. Δεν κατακρίνει ο Θεός τις πιο μεγάλες αποθήκες. Εκείνο που λέει ο Θεός είναι άφρον
εσύ που τα ετοίμασες όλα αυτά για τον εαυτό σου, τώρα πετούνε την ψυχή σου σήμερα. Ο άφρον είναι γιατί όλα τα θέλει για τον εαυτό του. Μην ζητάτε, λέει, τα εαυτόν, αλλά και τα των άλλων. Σε ευλόγησε ο Θεός, για κοίτα δεξιά και αριστερά. Είναι το ψυγείο σου γεμάτο, κοίτα και τα ψυγεία των άλλων. Να δεις σε τι κατάσταση βρίσκονται. Όχι μόνο τα δικά μας. Μπορεί να μας ευλόγησε ο Θεός. Αν και η ευλογία του Θεού στην Καινή Διαθήκη βασικά είναι εν πάσης ευλογία πνευματική εν της επουρανής. Αλλά μπορεί να μας δώσει και ευημερία. Δόξα στο Θεό. Κοίτα και δεξιά, κοίτα και αριστερά. Μάθε, άκουσε. Ψάξε να δεις. Δώσε το δικαίωμα να καταλάβουν και άλλοι ότι έχεις τη δυνατότητα. Το καλύτερο δε απ' όλα είναι κλείστο το όμως και κάνε ό,τι μπορείς. Ό,τι μπορείς κάνε. Και το σύστημα που έχουμε εδώ στην Εκκλησία είναι καταπληκτικό. Βλέπει ένας αδελφός που έχει μια ευρυχωρία, έναν αδελφό που έχει μια στενοχώρια, βάζει ό,τι έχει να βάλει στο φακελάκι και δεν πάει να το δώσει ο ίδιος. Πάει σε έναν πρεσβύτερο ή σε μένα ή σε οποιονδήποτε και λέει πήγαινε εδώ σε παρακαλώ σε αυτόν. Και ο πρεσβύτερος πηγαίνει χωρίς να πει σε κανέναν τίποτα και πάει σε αυτόν και λέει πάρε αυτό εδώ πέρα το φακελάκι. Από ποιο είναι, από τον Κύριο. Και έτσι η δόξα πάει κατευθείαν στο Θεό. Ούτε αυτός που δίνει μπορεί να υπερηφανευτεί γιατί ξέρει κανείς τίποτα ποιος το έδωσε, αλλά ούτε και ο άλλος που παίρνει έχει καμία υποχρέωση γιατί δεν ξέρει ποιος του το έδωσε. Και έτσι και οι δυο δοξάζουν το Θεό. Και δοξάζεται ο Θεός. Αλλά κοίτα δεξιά και αριστερά με προσοχή. Φρόντισε. Προσπάθησε τέλος πάντων. Ρώτησε, μάθε. Α, εμείς όλη αυτή τη δόξα την αποκτήσαμε την ικανότητά μας και καυχόνται και φρένονται στα μηδαμινά. Και πήρα ένα ουίσκι πρώτης ποιότητας, αυτό μου λέγανε. Πίνεις ουίσκι, λέω δεν πίνω. Ξέρεις, μου λέει τι ουίσκι είναι αυτό. Να, δεν ξέρω. Μου λέει είναι μια μάρκα, ξέρω πώς μου το είπανε, Σιβάς, ξέρω πώς δεν τα ξέρω. Τα ξέχασε. Είναι πολύ ωραίο, δοκίμασε. Δεν θέλω. Θες ένα μπουκάλι, δεν θέλω. Δεν φρενόμαστε με τα μηδαμινά. Θα εφρενόμαστε εν Κυρίω, στην παρουσία του Θεού θα φρενόμαστε, στη δόξα του Θεού. Και μεγαλύτερη χαρά, αδερφοί, από τη χαρά του Ευαγγελισμού δεν υπάρχει. Μιλήσεις για τον Χριστό, πλημμυρίζει η καρδιά σου χαρά. Να ομολογήσεις τον Χριστό, πλημμυρίζει η καρδιά σου χαρά. Ο Θεός θα μας δίνει αυτή την ωραία χάρη, να μπορούμε να ομολογούμε άντρες και γυναίκες, με ταπείνωση, με αγάπη, το Χριστό προσωτηρία, γιατί χάνονται οι άνθρωποι. Να μας δίνει αυτή τη χάρη ο Θεός. Και έτσι λέει ο Θεός, παίρνω στερεά απόφαση. Εξάπαντος θα σας καταθλίψω και ξεσηκώνω στρατό δυνατό να σας εχμαλωτήσει. Καμία σωτηρία πια. Και ο Θεός τι κάνει, τιμωρεί. Δεν είναι τιμωρία. Είναι παιδεία προς επανόρθωση, προς μετάνοια. Μήπως και μετανοήσετε, μήπως και καταλάβετε ότι δεν έχετε την εύνοια του Θεού. Και αδερφοί αγαπητοί, θέλω να σας παρακαλέσω ένα πράγμα να το φοβόμαστε και να δίνουμε μεγάλη σημασία. Να έχουμε την εύνοια του Θεού. Πολύ σοβαρό. Να ξέρουμε και να βλέπουμε και να καταλαβαίνουμε στη ζωή μας ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Μας φυλάει, μας προστατεύει, μας βοηθάει. Μας ελευθερώνει από παγίδες, μας ελευθερώνει από πειρασμούς. Και όλα αυτά, τελειώνοντας, να ξέρουμε αδερφοί αγαπητοί ότι είναι όλη η αποστασία ή η παράβαση είναι αποτέλεσμα διαλογισμών και αποτέλεσμα καρδιάς. Αν η καρδιά πάρει δρόμο προς τα έξω, χρειάζεται πολλή προσπάθεια και μετάνοια για επιστροφή προς τα μέσα. Και μη φοβόσαστε ότι δεν θα πάει καλά η ζωή σας στην Εκκλησία. Άριστα θα πάει. Θα παντρευτώ, εξάπαντος θα παντρευτείς. Θα με ευλογήσει ο Θεός, εξάπαντος. Πότε, όποτε θέλει Αυτός. Πώς, όπως θέλει Αυτός. Με ποιον, όποτε, ό,τι θέλει Αυτός. Αν αφιερώσεις τη ζωή σου το Χριστό, ο Χριστός θα σε ευλογεί. Δεν είδα το δίκαιο εγκαταλελειμμένο, ποτέ λέει ο Λόγος του Θεού. Δεν τον είδα εγκαταλελειμμένο. Αλλά τι έκανε ο Θεός, το καλύτερο.
το καλύτερο. Και το καλύτερο δεν είναι αυτό που θέλουμε, επιθυμούμε και ζητάμε. Το καλύτερο είναι αυτό που θέλει ο Χριστός. Και εμείς το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε να μάθουμε και να εξητούμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Μέσα στην υπακοή. Μέσα στην αγάπη του Θεού Πατρός και τη φροντίδα Του. Μέσα στη χάρη του Χριστού και τη σωτηρία Του. Και μέσα στην κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου και τη δύναμή Του. Αμήν.